Μαζί μου έχω τον Ερίκο Τεχνιδόπουλο. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Από όσο θυμάμαι και από όσο ασχολούμαι, είναι μια ζωή στα γήπεδα. Ζήτησε να παρέμβει, να μας πει 5 κουβέντες σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Ερίκο, πολλά παράπονα σήμερα. Πολλά παράπονα καταγγείλω. Δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Σεβίου. Αγωνίστηκαν τα παιδιά. Έγινε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά ο διαιτητής είχε άλλη άποψη. Ο κύριος Τσούλης σήμερα έκανε εγκλήματα. Και τα έκανε σε μένα. Δεν πρέπει να ξαναδιαιτεύσει τους άνθρωπους. Όπως και οι αντίπαλοι λέγανε τι κάνει. Δύο πέναλτι δεν τα έδωσε. Ειδικά το πρώτο πέναλτι που έχω άποψη, το βλέπω και στην κάμερα, δεν το έδωσε. Εκνεύρισε όλους τους ποδοσφαιριστές, ειδικά τη δικιά μας ομάδος. Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό έρθει εδώ στο γήπεδο να διαιτεύσει. Εάν δεν μπορεί, το μόνο που εύχομαι είναι να μην ξανασφυρίξει. Είναι προτιμότερο για να μην αναγκαστούμε εμείς να παραδώσουμε τα δελτία και να αποχωρήσουμε. Μείναμε 5 άτομα στα γήπεδα, οι παράγοντες πονάνε και δεν θα έχουμε εδώ τον Τζούλη να προσπαθήσει να γίνει ο πρωταγωνιστής. Απαράδεκτος 100%. Και το είπαν και αντίπαλοι. Ακόμα και ο παρατηρητής που έδωσε την ΕΠΣ δεν μιλούσε. Επειδή ξέρω ότι αυτή τη στιγμή είσαι εμβρασμό και είναι φυσιολογικό αυτό. Επειδή είσαι πάρα πολλά χρόνια στα γήπεδα. Επειδή ακούω και πάρα πολλά χρόνια στα γήπεδα. Δεν διαμαρτύρομαι. Σπανίως διαμαρτύρομαι. Είναι διαιτητές από τα τελευταία χρόνια. Να καταλάβω τα λάθη. Το δέχομαι. Αλλά σήμερα ο κύριος Τσούλης ήρθε με άλλη εντολή. Από πού την πήρε, δεν το ξέρω. Ας το ανακαλύψει αυτό ο κύριος Τσιμετερίδης, ας το ανακαλύψει αυτό η ΕΠΣ που είχε και παρατηρηθεί σήμερα στο γήπεδο. Εγώ δεν θα ασχοληθώ. Είμαι έτοιμος. Βέβαια, η υπόλοιπη διοίκηση είπε να μην προχωρήσουμε μέχρι και κατάθεση δελτίων και αποχώρηση από το πρόγραμμα. Είναι η δική μου σύγχυση. Επειδή είσαι έμπειρος παράγοντας και χρόνια στα γήπεδα, θέλω να μου πεις ποιο μήνυμα στέλνεις εσύ σαν Ερίκος και σαν ποδοσφαιρόφιλος και σαν πατερό, έτσι, στους λίγους παράγοντες πλέον που έχουν μείνει και ασχολούνται με το τοπικό. Παύλο μου, μπορούσα να δώσω τα μηνύματα θετικά. Αγαπάμε το ποδόσφαιρο, μόνο σου το είπε και με τιμά αυτό. Χρόνια στο ποδόσφαιρο, καμιά αντιπαλότητα με την αντίπαλη ομάδα. Το είδα τώρα στο γήπεδο. Η ομάδα μπήκε μέσα η αντίπαλη να παίξει μπάλα και σου λέει θα σταματήσει αυτό το παρηγύρι, να παίξει το ποδόσφαιρο. Και καλά κάνει. Αλλά η διατησία δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αρχίζουν και να εντούν με διατησία. Τέλεια δεν έκανα και μέσα στην καραβή δεν ξέρω πώ έπαιζε. Μέσα στην πρώτη φάση και γυρνούσαμε. Έπεσε ο επιτιθέμενο κόμμα στο αγαπητικό και δεν έρχεται πέναντι. Ναι, αρχίζει όμω αλλιώ αποτελέσματο. Η οποία αλλιώ αποτελέσματο μπορεί να φέρει και τι αναλογίε στο πρωτάθλημα. Πώ θα γίνει η δουλειά. Δηλαδή μείναμε λίγοι στον χώρο. Χρόνια το αγαπάμε το ποδόσφαιρο, το χρηματοδοτούμε. Αυτό είναι ήδη που χρηματοδοτούμε. Χρόνια, όχι ένα και λίγο. Ο Πάβο θα χρονίζει μια ζωή στα γήπεδα. Δηλαδή θα μα αναγκάσει ο κάθε Τσούλη να σκοτώνει να φύγουμε από το γήπεδο. Δεν θα φύγουμε με παιδιά μου. Νομίζω όμως ότι αν σταματήσει το αεροστεχνικό ποδόσφαιρο δεν θα υπάρχει. Δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς κρατάμε λίγο τη νέα γενιά εδώ, πληρώνουμε την ψώρα μας αυτά, λέμε για καμιά κουβέντα παραπάνω στο ποδόσφαιρο, γινόμαστε φίλοι την άλλη μέρα. Αλλά τα κακό σκήμενα πρέπει να τα λέμε. Δεν μπορούμε τα κακό σκήμενα μια ζωή να τα παράγουμε, δεν πειράζει. Γίνεται το λάθος, είναι λάθος. Αλλά το λάθος όμως όταν όλος ο κόσμος το βλέπει, ακόμα και ο επόπτης θα μεγαλούσε. Τι να λέμε, στο γήπεδο είμαστε παλιοί, δεν είμαστε καινούργοι. Τέλος πάντων, υγεία να έχει όλος ο κόσμος, να τελειώσει παρά το πρωτάθλημα. Εγώ η εισήγησή μου αυτή είναι, στα υπόλοιπα παιδιά της διοίκησης. Δεν μπορώ να πάρω μόνος μου τέτοια απόφαση, βέβαια. Γιατί όπως είπες, υπάρχει φθορά του ποδοσφαίρου, 5 άτομα στην κερκίδα. Τέλος πάντων, θα κάνουμε ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και θα αποφασίσουμε αύριο με μεγαλύτερη ηρεμία το τι θα κάνουμε.